Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Τώρα προς το μέρος του Παύλοβιτς, ο οποίος κέρδισε την κεφαλιά. Μπαίνει ο Γιακολής, θα δώσει τώρα στον Παύλοβιτς, θα κάνει το σούτ. Να, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα, μόλις το τρίτο λεπτό, με το δυνατό σούτ από τον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς, πολύ ωραία αναλλαγή της μπάλας για να κερδίσει ο Ντεβιτσέτη και να δώσει πάσα και να γίνει αμέσως το σούτ από τον Γιακολής. Παύλοβιτς, πίεση από τον Ντερβίτ, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Ο Ασαμόα θα κάνει το σούτ πάνω στον Μπέλετς. Έγινε το λάθος. Βγαίνει με προϋποθέσεις η δόξα με τον Ζορζίνιο που είναι γρήγορος να μπαίνει στην περιοχή και να επιχειρεί το σούτ από πλάγια και να στέλνει την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Πειμένει το Αποέλ. Αλτάμαρη από την πάσα του Μιχαήλοβιτς. Με το δεξί παλιά στην περιοχή ο Μιχαήλοβιτς κινήθηκε πέναλτι με τη συμπλήρωση 19 λεπτών. Εδώ ξανά η παλιά από τον Μούσα Αλτάμαρη. Έπαιξε την μπάλα ο Μιχαήλοβιτς. Πήγε πάνω στον Ντερβίτ. Να το δούμε και από εδώ. Βάζει το πόδι το δεξί ο Ντερβίτ. Στο 21ο λεπτό είμαστε. Τόμας Ντεβιτσέτη απέναντι από τον Γκράκα. Εκτελεί. Αποκρούει, όχι. Η μπάλα στα δίχτυα. Άπλωσε το αριστερό πόδι ο Γκράκα. Ακούμπησε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την πορεία της προς τα δίχτυα. Ο Τόμας Ντεβιτσέτη σκοράρει. Ο Ντεβιτσέτη, ο οποίος φτάνει τα δύο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Εδώ ξανά η εκτέλεση, έπεσε ο Γκράκα. Εκτέλεσε ο Μπόλιεβιτς, πήγε ο Ντερβίτ για την κεφαλιά. Το σούτ από τον Χριστοφή, πολύ καλή στιγμή για τη δόξα. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιάκολης, τον πλαισιώνει ο Μιχαηλόβιτς. Κροάτης θα στείλει την σέντρα, έπεσε ο Γκράκα, απέκρουσε ασταθώς. Ο Ιωάννου σκέφτεται για το σούτ, δεν το κάνει. Θα επιχειρήσει τελικά σέντρα απέναντι εκεί που βρίσκεται ο Γιάκολης με δύναμη στην περιοχή. 2-0 το Αποέλ. Ο Τόμας Ντεβιτσέτη, είναι η βραδιά του, απόψε πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση από την αρχή. Πρώτα η παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα από τον Γιάκολης ο Ντεβιτσέτη με ιδανικό πλασέ. Δίνει κατεύθυνση της μπάλας προς την δεξιά γωνία του Γκράκα και σημειώνει το 2-0. Το προβάδισμα του Αποέλ μεγαλώνει. Με τον σκόρερ των δύο τερμάτων του Τόμας Ντεβιτσέτη να κάνει. Και το έχουμε το 3-0 στο κόρνερ από τον Μερκή, τον πρώτο σκόρερ του Αποέλ που φτάνει τα 6 γκολ. Διευρύνει πάρα πολύ το προβάδισμα. Η κεφαλιά πρώτα από τον Παύλοβιτς. Ο Μερκής στέλνει την μπάλα στη γωνία και σημειώνει το τρίτο γκολ του Αποέλ. Μιντίκης έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Μπέλετς. Αυτή είναι η πρώτη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Φαούλ στο ξεκίνημα της φάσης έγινε στον Τραϊτσεύσκη, ο οποίος έπαιξε πολύ γρήγορα. Μπούλεβιτς. Πάσα προς το μέρος του Καρλίτος, έκοψε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και έκανε το πλασέ. Ο Μπέλετς στη σωστή θέση αποκρούει. Νέσκα, Βαλέντε, Ζορζίνιο γύρισε πάρα πολύ ωραία, θα κάνει το σούτ. Πέφτει ο Μπέλετς, η μπάλα φεύγει έξω, ακόμα μια τελική από την δόξα. Εκτελεί ο Ντεβιτσέτη. Πολύ ωραίο ανάποδο, η μπάλα προσκούει νομίζω σε παίκτη του Αποέλ και φεύγει out. Πάνω στον Τραϊτσεύσκη, μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Έγινε το λάθος, ωστόσο κερδίζουν το Αποέλ Μάτιτς. Βιντιγκάλ με πλασέ επιχειρεί να νικήσει τον Γκράκα που παραχωρεί το κόρνερ. Πάσα προς το μέρος του Ντερβίτ, συρτάει μπάλα στην αγκαλιά του Μπέλετς. Τέλος της αναμέτρησης, το Αποέλ επανέρχεται στις επιτυχίες. Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.